πρώτο κομμάτι της εκδήλωσης που είναι και, είναι και τη σημαντικότερη εκδήλωση όχι μόνο της Τρίπολης και όχι μόνο της Πελοποννήσου, αλλά πιστεύω όλο το ελληνικό έθνος. Το λέω και θα το ξαναλέω ότι δεν ξέρω αν σε κάποιους αρέσει ή σε κάποιους δεν αρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρέσει. Ότι ο Κολοκοτρώνης υπήρξε ο Εθνάρχης και δεν αλλάζει τίποτα αυτό. Μετά τον Κολοκοτρώνη υπήρξε η Ελλάδα. Πριν τον Κολοκοτρώνη δεν υπήρχε τίποτα. Και δεν είναι εγωιστικό επειδή είμαι από την Αρκαδία και επειδή έχω αυτές τους δεσμούς, όπως έχουμε όλοι οι Αντάρες με τον Κολοκοτρώνη και την οικογένειά του, μια και κατάγοντα από εδώ, αλλά δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην θεωρεί ότι μετά την άλωση της Τρίπολης ότι είναι λάθος να λέμε ότι μετά την άλωση της Τρίπολης ξεκίνησε το ελληνικό έθνος να υπάρχει σαν έθνος. Άρα μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να αυτή τη γιορτή, να την κάνουμε γιορτή έθνους και να γίνει γνωστή η Τρίπολη για πάρα πολλά πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια να αναγνωριστεί. Και το βασικό και κυριότερο είναι ότι ακόμα και οι πολιτιώτες δεν γνωρίζουν ότι στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, στη βάση του, υπάρχουν τα οστά του Κολοκοτρώνη. Τα οποία οστά του Κολοκοτρώνη έχουν μια ολόκληρη ιστορία. Το πώς ξεκίνησαν κάποτε από το πρώτο νεκροταφείο να φτάσουν στην Τρίπολη, πώς τα σκόρπισαν οι Γερμανοί και πώς τα ξαναμαζέψαν. Τα ξαναμάζεψε ένας άνθρωπος ένα βράδυ για να τα σεβόμενος τη μνήμη του Κολοκοτρώνη. Όλο αυτό θα πρέπει να το κάνουμε γνωστό. Άρα είπαμε ότι τουλάχιστον μιας και προσπαθεί να ομαλοποιηθεί η οικονομική κατάσταση να ρίχνουμε λίγο περισσότερο βάρος σε αυτή την εκδήλωση. Έχουμε καλέσει και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κατέβει εκείνη την ημέρα. Θα γνωστοποιήσουμε πλέον παντού ότι το μνημείο αυτό του Κολοκοτρώνη είναι το ταφικό μνημείο του Κολοκοτρώνη, είναι η οστιοθήκη του εκεί πέρα. Και κάποια στιγμή προσπαθούμε και εγώ προσωπικά, αλλά και με τη συμφωνία του Δημάρχου και τη σύμφωνη γνώμη του και την προσπάθειά του και αυτού, να βρούμε χορηγούς να γίνει αυτό το μνημείο όχι απλά η βάση ενός αγάλματος μόνο, αλλά να γίνει η οστιοθήκη του Κολοκοτρώνη. Το αν είναι μεγάλο σαν εικόνα ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το μεγαλείο του Κολοκοτρώνη να γίνει γνωστό ανά την Ελλάδα, να γίνει μια γιορτή 23 Σεπτέμβρη, που η άλωση της Τρίπολης δεν μπορεί να την ονομάσει γιορτή, γιατί και τότε σφαγιάστηκε ο κόσμος, αλλά για μας τουλάχιστον, για το ελληνικό έθνος, ήταν η απαρχή του να ξεκινήσουμε να υπάρχουμε σαν Έλληνες. Άρα είναι πολύ σημαντικό το να ανακοινήσουμε αυτό το μνημείο, τη βάση του να την κάνουμε ως θεοθήκη, μαζί να φιλοξενεί και το άγαλμα του όπως υπάρχει μεγαλοπρεπές όπως είναι και πλέον αυτή η γιορτή να γίνει πανελλήνια. Έχουμε ήδη προσπαθήσει να καλέσουμε πάρα πολλούς φιλόγους από όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ανταπόκριση. Πιστεύουμε να μην τη χαλάσει την εικόνα αυτή οι εκλογές. Γιατί αν γίνουν στις 27 και επειδή υπάρχει προεδρικό διάταγμα ότι η άλωση της Τρίπολης εορτάζεται με το επόμενο Σαββατοκύριακο από την ημερομηνία της 23ης, να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε τώρα.